Όπως γνωρίζετε, στην ημερήσια διάταξη αυτής της Συνόδου Κορυφής δεν υπήρχε κανένα θέμα για περιπτώσεις χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δανεισμού. Για την Ελλάδα όμως βγήκε μια πάρα πολύ θετική δήλωση. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε αυτές τις μέρες ήταν το πώς θα αντιμετωπιστεί συνολικά από την Ευρώπη η κρίση χρέους. Και πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, θα κάνουμε δηλαδή όλα εκείνα τα απαραίτητα βήματα για να αντιμετωπίσουμε από κοινού σε Ευρώπη τη σημερινή κρίση και για να μην ξαναυπάρξουν τέτοια προβλήματα. Στη συζήτηση που έγινε χθες, συζήτηση η οποία σημειωτέων είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο, τώρα προχώρησε αποφασιστικά και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το Δεκέμβριο, υπήρχαν τρία πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Η προτεραιότητα στην ανάπτυξη, που θυμίζω κάποτε ήταν απαγορευμένη λέξη και τώρα την αναφέρουν οι πάντες όλο και περισσότερο όσο θα προχωράμε από εδώ και μπρος. Το δεύτερο ήταν η χρηματοοικονομική ένωση, που αφορά μεταξύ άλλων το πώς θα ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες χωρίς να επιβαρύνεται ο δανεισμός των κρατών. Και αυτό μας ενδιαφέρει εξαιρετικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα δοθεί δυνατότητα να επωφεληθεί και η Ελλάδα από αυτό, μειώνοντας έτσι και το χρέος της. Και το τρίτο σημείο ήταν η δημοσιονομική ένωση. Πράγμα που ανοίγει το δρόμο να δανείζονται οι χώρες που έχουν πρόβλημα εγκαίρως, έστω και μόνο βραχυπρόθεσμα, μέχρι 3 χρόνια κυρίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Κατά τα άλλα, μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω για Ελλάδα. Και όλοι αναγνώρισαν, όλοι ανεξαιρέτως, ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τελευταία. Και επεσήμανα ότι μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία και υπάρξει θετική έκθεση της Τρόικας, θα πρέπει πάση θυσία γρήγορα άμεσα να επισπευστεί η εκταμείευση της δόσης. Γιατί? Γιατί η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία βρίσκονται στα όρια τους. Το αίμα της οικονομίας που λέγεται ρευστότητα είναι στο μηδέν. Η ανεργία έχει γίνει φιαλτική. Σβήνεται το δικαίωμα των νέων των παιδιών για να έχουν όνειρα. Και ο κάθε Έλληνας κάθε μέρα περνάει ένα προσωπικό δράμα. Και τους είπε ότι αυτό δεν είναι Ευρώπη. Και υπογράμμισα ότι ακόμα και η πρόοδος που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη για να εκτίθεται καμιά φορά σε κίνδυνο από υπερβολικές δηλώσεις ή από υπερβολικές απαιτήσεις. Και προειδοποίησα ότι όσο συνεχίζεται η ύφεση και η άνοδος ανεργίας, τροφοδοτείται, κυρίως από την ανεργία τροφοδοτείται ο εξτρεμισμός, ο λαϊκισμός, πράγμα το οποίο ως φαινόμενα πολιτικά είναι απαράδεκτο και για την Ελλάδα και βεβαίως για την Ευρώπη. Μπορώ να πω ότι βρήκα κατανόηση από την πλευρά των άλλων ηγετών που ρώτησαν με ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα σας το πω ότι ήταν σε ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν. Το κλίμα έχει αλλάξει, κυρίες και κύριοι. Και αυτό εκφράστηκε ακόμα και από την επίσημη δήλωση της Ευρωζώνης. Η μόνη δήλωση της Ευρωζώνης που έγινε ήταν για την Ελλάδα, που υπάρχει θετική αναφορά και στη χώρα μας και στην προοπτική της εκταμείευσης. Και για πρώτη φορά εκφράζεται έτσι όχι απλά η ευχή, αλλά η βεβαιότητα ότι η Ελλάδα όπως πάει μπορεί να τα καταφέρει, ενώ τονίζεται και η μεγάλη αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας, αλλά επαινούνται δημόσια οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Και επιτεύχθηκε έτσι και ένα από τα πιο κρίσιμα ζητούμενα στο τελευταίο διάστημα, που είναι ουσιαστικά να αποκλειστεί η έξοδος από το ευρώ.
Και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση για την ενεργό συμπαράστασή τους, για τη στήριξή τους και όλους όσοι στηρίζουν αυτή την εθνική προσπάθεια. Να το πω απλά, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν μόνος μου στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Η πρώτη ερώτηση στον κύριο Ευσταθιάδη. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη χαρά μου και πιστεύω ότι είναι χαρά όλων μας που σας έχουμε εδώ με κάποια καθυστέρηση που οφείλεται όλοι γνωρίζουμε σε τι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αντιλαμβάνομαι, και αν δεν είναι σωστό διαψεύστε με, ότι οι εταίροι μας για πρώτη φορά είναι απολύτως συγκεκριμένοι, ανοίγουν το δρόμο για την εκταμείευση των όσων ζητούμε και όσων μας αναλογούν. Επομένως, η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο. Τι χρονοδιαγραφικά προβλέπετε εσείς να γίνει στην Ελλάδα τους ερχόμενους, τουλάχιστον ως τα μέσα Νοεμβρίου, ημέρες. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα καλά λόγια από έναν βετεράνο της δημοσιογραφίας που τιμάει αυτό τον τόπο τον ελληνικό με την παρουσία του τη συνεχή. Θέλω να σας πω ότι δεν θα χρειαστεί και άλλη σύνοδος κορυφής για να υπάρχει αυτή η εκταμείευση. Και θέλω να σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι μόλις βγει η θετική έκθεση της Τρόικα θα προχωρήσει η εκταμείευση της δόσης χωρίς άλλο διαδικαστικό ζήτημα. Και πιστεύω ότι όπως και η Τρόικα προχθές, έτσι και χθες, ουσιαστικά εκφράστηκε αυτή η αισιοδοξία για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας η οποία πρέπει να ξέρετε ότι ήταν επώδυνη. Έχουμε πλήρη γνώση του τι αποφασίζεται, αλλά έχουμε ταυτόχρονα τη βεβαιότητα ότι είναι το τελευταίο πικρό ποτήρι που πρέπει να πιούμε, ότι είναι η αρχή μιας νέας σελίδας για την Ελλάδα. Και είναι απόφαση όλων μας, από εδώ και πέρα, μόλις περάσουν αυτά τα μέτρα τα δύσκολα, τα δύσβατα, πολλές φορές τα δύστροπα, θα προχωρήσουμε στο μεγάλο ζητούμενο που είναι να γυρίσει η καμπύλη και να πάμε προς την ανάπτυξη. Και σε αυτό το σημείο είναι όλη μας η προσπάθεια. Πιστεύω ότι ως τον Νοέμβριο θα έχει τελειώσει, στο τέλος μέσα Νοεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ της χώρας, για να είμαστε ακριβείς, 16 Νοεμβρίου. Και θέλω να πω ότι είμαστε στο καλό το δρόμο για να ξεκινήσουμε τη μεγάλη πορεία που την ονομάζω πορεία προς την ανάκαμψη. Δηλαδή στο δικαίωμα του ελληνικού λαού μετά από αυτές τις θυσίες να μπορέσει να βρει δουλειά και να βρει ένα στόχο ανθρώπινο και να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή τη λέλαπα την οποία ζούμε και αυτό το δράμα το οποίο επαναλαμβάνω καθημερινά ζει ο καθένας. Μετά τον κύριο Ευσταθιάδη από το Βήμα, ο κύριος Χριστάκος από τη Δημόσια Τηλεόραση. Εδώ κύριε Πρόεδρε, δεξιά σας.
Είναι η πρώτη φορά που μετέχετε με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, κύριε Πρόεδρε, ως στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολύ κρίσιμη σύνοδο, η οποία παρόλα αυτά δεν είχε στην ατζέντα της το θέμα της Ελλάδας. Τι ακριβώς είναι αυτό που πέτυχε η χώρα σε αυτή τη σύνοδο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, πράγματι αυτά που συζητήθηκαν δεν είχαν, αν θέλετε, δεν είχαν δρομολογηθεί για κάποια συγκεκριμένη χώρα, να βγει κάποια ανακοίνωση. Αλλά θα σας πω γενικότερα ότι αυτό το οποίο συζητήθηκε ήταν για μένα, αν θέλετε και για πολλούς άλλους, μια δικαίωση των θέσεων μας που από καιρό έχουμε πάρει για το ζήτημα της ανάπτυξης. Δηλαδή ανοίγεται ο δρόμος ουσιαστικά να υποφεληθεί η Ελλάδα από την ανάπτυξη την οποία πλέον αναγνωρίζει ότι είναι το πρώτο μεγάλο ζητούμενο η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς το δεύτερο είναι ότι εκτός ημερησίας διατάξεως μπήκε αυτή η αναφορά, η τόσο θετική για την Ελλάδα, που αλλάζει αν θέλετε και το κλίμα, το ψυχολογικό και τη διάθεση. Ουσιαστικά εκεί πέρα προεξοφλείται η παραμονή μας στο ευρώ, αλλά θα σας πω ότι και για πρώτη φορά μπαίνει ρητά ότι η Ελλάδα μπαίνει και πάλι σε τροχιά, σωστή τροχιά. Back on track είναι η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή από εκτροχιασμένη ξαναμπήκαμε στη γραμμή, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Εάν κάνετε μια απλή σύγκριση με όσα επίσημα και ανεπίσημα ακουγόντουσαν όλο το προηγούμενο διάστημα, πιστεύω ότι πραγματικά έχει συντελεστεί μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά και να πω και κάτι άλλο, αν θέλετε το πολιτικό, να σκεφτούμε τι θα γινόταν εάν είχαμε ακούσει εκείνους που σε όλες τις πολιτικές συζητήσεις προτιμούσαν η Ελλάδα να έχει μείνει απ' έξω και να είχαμε απομονωθεί. Ποιοι θα ήταν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη με τη χώρα μας? Θέλω όμως μια απ' την ερώτηση να σας πω κάτι τελευταίο. Μου δόθηκε δυνατότητα και στο Συμβούλιο και προσωπικά σε πολιτικούς ηγέτες να μιλήσω και να θέσω το ζήτημα του επόμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή τις λεγόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, τον προϋπολογισμό της Ευρώπης για μέχρι το 2020. Ζήτησα να αποφευθούν οι μεγάλες περικοπές για τη χρηματοδότηση η οποία σήμερα προβλέπεται, για να έχουμε επαρκείς πόρους, διαρθρωτικούς πόρους, αναπτυξιακούς πόρους μέχρι το 2020. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και παρά τις περσινές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι περσινές προτάσεις, πρέπει να ξέρετε ότι στην αξιολόγησή τους, στα κριτήρια τα οποία μεταχειρίστηκαν, δεν προέβλεπαν την ύφεση στην οποία μπήκαμε. Εδώ έχει πέσει πυρηνική βόμβα. Μετά την πυρηνική βόμβα είναι μια καινούρια κατάσταση, τρισχυρότερη από πριν, και ως εκ τούτου τα κριτήρια πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία είχαν υπολογίσει πριν μπούμε στην κρίση. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό βρήκα κατανόηση, ελπίζω θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Τόσο ο Κωστής ο Χατζηδάκης όσο και ο Δημήτρης ο Κούρκουλας έχουν συγκεκριμένες αποστολές να κάνουν, έχουν ήδη κάνει ορισμένες προς την κατεύθυνση αυτή, διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πέσει σχεδόν στο μισό από ό,τι είχαμε πάρει στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο το συνολικό ποσό, δηλαδή από τα 20 και κάτι δισεκατομμύρια μπορούμε να πέσουμε και στα 11 μόνο για μέχρι το 2020, εάν κρατηθούν τα προηγούμενα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια λοιπόν πρέπει να αλλάξουν. Η Ελλάδα το δικαιούται και το ζήτησα πολύ επίμονα και πιστεύω ότι μπήκαμε εξ αυτό σε έναν καλό δρόμο. Η κυρία Σπυράκη από το ΜΕΚΑ. Κύριε Πρόεδρε, από όσα μέχρι τώρα είπατε, απαντώντας και στις ερωτήσεις των συναδέλφων, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε την πολιτική διασφάλιση για την εκταμείευση της δόσης, η οποία όμως έχει ως προϋπόθεση την έκθεση της Τρόικας, η οποία έχει ως προϋπόθεση μια συμφωνία. Μια συμφωνία για τα εργασιακά. Ο ίδιος μιλήσατε για υπερβολικές απαιτήσεις. Οι εταίροι σας στην κυβέρνηση χάραξαν γραμμές σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν να ψηφίσουν ή όχι τα εργασιακά. Βλέπετε συμβιβασμό σε αυτό το πιο κρίσιμο σημείο και σε ποιο σημείο? Και αν βλέπετε συμβιβασμό, εφόσον πάρετε τη δόση,
θα διαθέσετε τα χρήματα όπως σχεδιάζετε ή θα κατατεθούν στο λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνο, όπως λένε διάφορα σενάρια που διαβάζουμε. Ευχαριστώ. Όχι, να μην παρακολουθούμε τα σενάρια. Τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν από μια χώρα σοβαρή, η οποία παίρνει στα σοβαρά αυτά τα οποία κάνει και ο τρόπος με τον οποίο κινείται είναι απόλυτα σωστός και διάφανος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μόλις βγει η έκθεση της Τρόικα, πιστεύω ότι θα δοθεί η εκταμίευση μετά από τη δικιά μας υποχρέωση να περάσουμε τα μέτρα στη Βουλή. Και θέλω να πιστεύω ότι, όπως το τόνισα και προηγουμένως, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι έχουν θέση στην υπηρεσία της πατρίδας όλο αυτό το διάστημα, τον αγώνα και την αγωνία τους, θα είμαστε μια ενωμένη γροθιά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και οποιοδήποτε διαδικαστικό πρόβλημα, όπως είναι το εργασιακό ή οτιδήποτε, να ξέρετε ότι τίθεται σε μια ευρύτερη κουβέντα διαπραγμάτευση που γίνεται με την Τρόικα και τελικά θα περάσουν όλα εκείνα τα οποία πρέπει να περάσουν. Πολλά από αυτά, το επαναλαμβάνω, είναι επώδυνα, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχει και θα υπάρξει κατανόηση τόσο από την Ευρώπη σε ανώτατο επίπεδο, όσο και από τους πολιτικούς αρχηγούς, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παίξουμε με το διακύβευμα. Εδώ ή θα τα καταφέρουμε, θα πάρουμε τη δόση, δεν θέλω προς στιγμή να πω τίποτα παραπάνω, θα πάρουμε τη δόση ώστε να περάσουμε στην καινούρια σελίδα που επαναλαμβάνω είναι σελίδα ανάκαμψης ανάπτυξης. Αυτό είναι το ζητούμενο και οι τρεις μας, και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης και ο Ομιλών, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε προκειμένου να σωθεί η Ελλάδα. Και μπροστά σε αυτό δεν μπαίνουν άλλες λογικές και άλλα κριτήρια. Μπαίνει μόνο η πατρίδα. Ο κύριος Κοταρίδης από τον Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, μας εκφράζετε την ικανοποίησή σας για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Τώρα θα μπείτε στο αεροπλάνο να επιστρέψετε στην Ελλάδα, σε μια κοινωνία που έχει περάσει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια και πρέπει το επόμενο διάστημα να υποστεί άλλο ένα πακέτο μέτρων στο κεφάλι, ύψους 13 και δις. Στους Έλληνες πολίτες, πέραν της ικανοποίησής σας από ό,τι πολιτικά σήμερα επιτεύχθη εδώ, τι έχετε να πείτε, τι θα πείτε στη Βουλή μεθαύριο όταν θα χρειαστεί να τους πείσετε και τους βουλευτές να περάσουν τα μέτρα? Επιτρέψτε μου, κύριε Κοταρίδη, να πω ότι εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Και ποτέ δεν θα το πω. Ποτέ δεν θα πω ότι είμαι ούτε ικανοποιημένος ούτε ευχαριστημένος. Μέχρι ότου η Ελλάδα μπει ορατά στο δρόμο της ανάπτυξης που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά. Γιατί αν πω ότι είμαι ικανοποιημένος, για μένα, ανθρώπινα, μπορεί να ταυτιστεί και ότι είμαι και εφησυχασμένος, που δεν είμαι. Αυτά τα οποία έπρεπε να τα κάνουμε, έπρεπε ίσως να τα είχαμε κάνει από καιρό πολλά από αυτά και μόνοι μας, χωρίς να μας τα ζητήσει κανένας. Πιστεύω ότι καμιά φορά έχουμε να κάνουμε και περισσότερα και από εκείνα που απαιτούν οι συμβατικές μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, όταν εγώ λέω για παράδειγμα ότι πρέπει να μην έχει να πληρώνει ο ελληνικός λαός τον ΟΣΕ, το εννοώ. Δεν υπήρχε συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν λέω ότι μπορεί από το Σούνιο μέχρι το Φάληρο να γίνει ένας εκπληκτικός καινούριος χώρος ανάπτυξης, δεν υπήρχε μέσα στο μνημόνιο, το εννοώ. Δεν είναι μόνο κάποιοι Ισπανοί και κάποια Μαγιόρκα και οτιδήποτε άλλο που έχουν πετύχει στο να φτιάξουν κάτι. Όταν εμείς έχουμε καλύτερη πρώτη ύλη και Ελλάδα παύλα παράδεισο να επιδείξουμε και να παρουσιάσουμε και να εκμεταλλευτούμε και να κεφαλαιοποιήσουμε, τότε είναι λάθος δικό μας, δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Επομένως, δεν είμαι με τίποτα ικανοποιημένος από τίποτα. Θα ζητάω συνεχώς και εγώ και η κυβέρνησή μου όλο το κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να ικανοποιεί τον ελληνικό λαό, ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία αγωνίζεται, στοχεύει, πετυχαίνει, λίγο-λίγο αλλά πετυχαίνει, προχωράει, δίνει ελπίδα, περνάει μπροστά και δίνει και πρώτο παράδειγμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, να δείξουμε ότι πρώτοι εμείς
αγωνιζόμαστε και πονάμε για τον κοινό σκοπό που, επαναλαμβάνω, για μένα σε πολύ απλές λέξεις είναι ελπίδα και περισσότερη δουλειά, κυρίως για τα νέα τα παιδιά. Ο κύριος Τσούνος από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πραγματικά δεινή θέση και εσείς το μεταφέρατε αυτό το γεγονός και τι σας απάντησαν? Κοιτάξτε, κάθε φορά τους το τονίζω και σε όλους τους τόνους. Άλλωστε αυτό το λέει και το επίσημο κείμενο των συμπερασμάτων. Υπάρχει δηλαδή σε αυτό το κείμενο μια άμεση αναφορά στις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά δεν μου αρκεί να τους το τονίζω, διότι τότε θα μέναμε στα λόγια. Με νοιάζει να το λαμβάνουν υπόψη τους. Δηλαδή, να μην επιβαρύνουν χωρίς λόγο την κατάσταση, να μην τίθεται σε κίνδυνο η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα με τις θυσίες του κόσμου, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μια οποιαδήποτε υπερβολή μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Επομένως το τονίζω και στις διμερείς μου επαφές και σε επαφές στο σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών. Θα σας πω ότι, για παράδειγμα, μετά την παρέμβασή μου ο Μπαρόζο είπε χθες ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει φτάσει στην Ελλάδα αυτή η πολιτική, ας την πω έτσι, η δημοσιονομικά σκληρή πολιτική στα όρια της που επιτρέπονται, και επομένως υπάρχει μια γενικότερη γνώση πλέον, όχι απλή γνώμη, αλλά γνώση των ξένων ότι έχουμε κάνει όλα εκείνα τα οποία πρέπει και ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μπούμε στην άλλη πορεία που, επαναλαμβάνω, είναι η ανάπτυξη. Η κυρία Τριανταφύλου από την Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, πότε θα συμφωνηθεί και τυπικά η επιμήκυνση? Έχουμε καταλήξει πώς και ποιος θα τη χρηματοδοτήσει, με δεδομένες και τις αμφιβολίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους? Κοιτάξτε, η επιμήκυνση μαζί με το χρηματοδοτικό κενό, μαζί, αν θέλετε, και με την έκθεση, ακριβώς όπως είπατε, για τη βιωσιμότητα του χρέους, αυτό το DSA το περίφημο, είναι τρία θέματα τα οποία όλα μεταξύ τους συνδέονται. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία μόλις υπάρξει η έκθεση της Τρόικας. Και αν θέλετε, και μόλις ρυθμιστούν και ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις, θα το πω εγώ, που υπάρχουν ανάμεσα στους εταίρους μας για κάποια από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω, κύριε Τριανταφύλου, κάτι παραπάνω πριν ρυθμιστούν τα θέματα αυτά, αλλά να ξέρετε ότι τα παλεύουμε συστηματικά, με στοιχεία, με νούμερα, με αποδείξεις, με επαφές, νούμερα τα οποία τα δέχονται ότι είναι τα σωστά, εκθέσεις οι οποίες βγαίνουν με την ευθύνη του Γιάννη του Στουρνάρα, οι οποίες είναι, θα έλεγα, απόλυτα ακριβείς και ακτινογραφούν την πραγματικότητα. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν σύντομα και τελευταίες δυσκολίες, προκειμένου αυτό το τριπλό πρόβλημα που λέγεται επιμήκυνση, χρηματοδοτικό κενό και έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους πάρει την οριστική του μορφή. Ο κύριος Γκουτζάνης από το Πρώτο Θέμα. Κύριε Πρόεδρε, πριν από 2 εβδομάδες περίπου η κυρία Μέρκελ ήταν στην Αθήνα, που τα είπατε και εκτεταμένα. Προχθές την συναντήσατε ξανά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σήμερα είχατε ξανά συνάντηση μαζί της. Γιατί αυτή η αιμονή με την κυρία Μέρκελ, η οποία, ξέρετε, μπορεί να δώσει και βάση για πολιτικές ερμηνείες και παρερμηνείες? Δηλαδή, τι περισσότερο είπατε, για παράδειγμα, σήμερα, και γιατί μόνο με την κυρία Μέρκελ και όχι με κάποιον άλλον Ευρωπαίο ηγέτη, όπως ας πούμε ο κύριος Ολάν της Γαλλίας, επίσης μιας μεγάλης χώρας? Ξέρετε, ο πολιτικός ο χρόνος
δεν λύγει σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα, αλλά εξελίσσεται. Και εγώ δεν μπορώ να λέω από πριν εκείνα τα οποία πιθανώς να σχεδιάζω για αύριο. Θα σας απαντήσω όμως, κυρία Μέρκελ είναι κυρίαρχος παράγοντας στα όσα σήμερα εξελίσσονται στην Ευρώπη. Μιλήσαμε για τις τελευταίες, αν θέλετε, εξελίξεις και τις μεγάλες μας προσπάθειες που κάνουμε για να πετύχουμε αυτή τη συμφωνία με την Τρόικα. Εγώ την ενημέρωσα αναλυτικά. Με την κυρία Μέρκελ στο Βουκουρέστι ήμασταν για τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί, αν θέλετε, ήταν κάποια ενδοευρωπαϊκοκομματική σύσκεψη η οποία έγινε. Με τον κύριο Ολόν πράγματι συναντηθήκαμε μόνον τώρα στη Σύνοδο Κορφής της Βρυξέλλες. Οφείλω όμως να σου πω ότι μετά το ταξίδι μου στη Γαλλία οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Η στήριξη την οποία παρήχε ο Γάλλος Πρόεδρος στη διαδικασία της συζήτησης, όπως ήταν για παράδειγμα η ανακοίνωση για την Ελλάδα, για μένα ήταν πολύ σημαντική. Και μια που θέλετε να σας πω και την είδηση, κάλεσα για την Αθήνα τον κύριο Ολάντ, ο οποίος αποδέχτηκε να έρθει με μεγάλη χαρά, θα έλεγα, και δια της διπλωματικής οδού θα καθοριστεί και η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψής του. Όπως οφείλω να σας πω ότι σήμερα ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μόντι, μου απάντησε στην πρόσκληση που του είχα κάνει όταν ήμουν στη Ρώμη για να τον δω και μου είπε ότι και αυτός με μεγάλη χαρά θα έρθει στην Αθήνα. Θα έρθουν και οι δύο, υποθέτω, το προσεχές διάστημα και οι ημερομηνίες και για τους δύο θα καθοριστούν δια της λεγόμενης διπλωματικής οδού. Ο κύριος Αθανασίου από τη Real News. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας εξηγήσετε πού εδράζεται αυτή η αισιοδοξία για την εκταμείευση δόσης, δεδομένου ότι το ΔΜΤ μάλλον έχει μια διαφορετική προσέγγιση για δικαιοσύνη του χρέους. Δεύτερον, πώς όλες οι αναλύσεις για την εξέλιξη της βιωσιμότητας βασίζονται σε καλύτερες παραδοχές για την ανάπτυξη τη στιγμή που δεν έχει ευοδοθεί ένα τέτοιο σενάριο στο παρελθόν. Και τρίτον, μιας και μιλάω για την ανάπτυξη, τι αποφασίστηκε συγκεκριμένα για την ανάπτυξη σήμερα? Κοιτάξτε, όταν κανείς κάνει ένα μακροοικονομικό μοντέλο, μην μιλήσουμε τώρα για οικονομικά συγκεκριμένα, αλλά όταν κανείς κάνει ένα τέτοιο μοντέλο, για παράδειγμα, μπορεί μόνο με μία μείωση ή αύξηση του ΑΕΠ στην πρόβλεψή του να αυξομοιωθεί ανάλογα και το ΑΕΠ, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 2020 κατά 20 μέχρι 30 μονάδες. Έχω δίπλα μου τον αρμόδιο καθηγητή και σας λέω, καθηγητή υπουργό, και σας λέω ότι αυτά είναι μέσα σε αναλύσεις που γίνονται και δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, sacrosanctum, ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει κανείς να το παρακολουθεί πάντοτε με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια. Επομένως, τα μοντέλα αυτά είναι μοντέλα, ασφαλώς θα χρησιμοποιεί το IMF και ασφαλώς και σε αυτό το ζήτημα θα βρεθεί μια λύση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν τίθεται το ζήτημα πρέπει η Ελλάδα να βγει τώρα, για παράδειγμα, και να πει ότι συμφωνεί με αυτό το οποίο λέει το ΔΝΤΑΦ, να υπάρχει δηλαδή καινούριο επίσημο κούρεμα των επισήμων μη ιδιωτικών ομολόγων. Θα έλεγα, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε τώρα αυτό. Εγώ αυτό το οποίο κάνω είναι να πω ποια είναι η δουλειά μου, τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να τελειώνουμε, τι φτιάχνει η ανάπτυξη, ποια είναι η συμφωνία με Τρόικα, αυτά να το τελειώσω και από και πέρα αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις σας θα βρουν εκείνοι μεταξύ τους, χωρίς αυτό όμως να επιβαρύνει τη δικιά μας τη θέση. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο όπου υπάρχουν τέτοιες διαφορετικές απόψεις να είμαι αμυντικός προκειμένου να μην δεχτώ κάποιο πλήγμα. Και την κατάλληλη στιγμή
υπάρχει κατάλληλη συμφωνία προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Σας το λέω από πλευράς, αν θέλετε, στρατηγικής. Να σας πω τώρα για την ανάπτυξη. Και επιτρέψτε μου εδώ να μιλήσω λιγάκι παραπάνω. Η Ευρώπη τι έκανε τώρα? Κινητοποίησε όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει στο παρελθόν, συν καινούριες, προκειμένου να μπουν όλα αυτά στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Θα σας πω για παράδειγμα. Και όταν λέω ανάπτυξη, το επαναλαμβάνω για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, εγώ εννοώ, και αυτό θα πει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας. 120 δισεκατομμύρια θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αυξάνει, 120 δισεκατομμύρια είναι το συνολικό καινούριο ποσό το οποίο μπορεί να βγει. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυξάνει το δικό της κεφάλαιο κατά 10 δισεκατομμύρια και επομένως αυξάνει με μία μόχλευση 1/6 σε 60 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία μπορεί να δίνει σε ένα χρόνο, άρα σε 3 χρόνια μπορεί να δώσει 180 δισεκατομμύρια επιπλέον, που κυρίως στους μικρομεσαίους. Γιατί στους μικρομεσαίους, εγώ λέω μικρές, μικρότερες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη κυρίως από ρευστότητα. Έχουμε 55 δισεκατομμύρια περίπου, τα οποία επιπλέον είναι αναπορρόφητα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και έχουμε και περίπου 230 εκατομμύρια, τα οποία θα δοθούν σε πρώτη φάση, πιλωτικά, από τα περίφημα ομόλογα έργων, τα ομόλογα του Μπαρόζο. Έχουμε μετά πλήρη συζήτηση για την ανάγκη εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς. Να σας πω ένα παράδειγμα, να υπάρχουν κοινά λογιστικά πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουμε ανάπτυξη μέσα από τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε μέχρι το 2015 να πετύχουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μην λέμε τις λέξεις στον αέρα. Ηλεκτρονική υπογραφή για δημιουργία συμβάσεων. Ηλεκτρονική υπογραφή, δηλαδή για έκδοση τιμολογίων. Έχουμε μία τάση η οποία σήμερα υπάρχει στην Ευρώπη και η οποία ελπίζω να γίνει γρήγορα πραγματικότητα, για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική ευρωπαϊκή πολιτική για τις εταιρείες. Έχουμε μια ενισχυμένη συνεργασία, η οποία ήδη έχει προταθεί, 11 χώρες έπρεπε να είναι μέσα, είμαι και η Ελλάδα από τις πρώτες, για να υπάρχει φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ώστε το προϊόν αυτού του φόρου να δοθεί στις χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Έχουμε μετά την κουβέντα που έγινε και η οποία είναι σημαντική για μας, για το λεγόμενο Banking Union, την Τραπεζική Ένωση. Εδώ πέρα έπρεπε να περάσει ο διαχωρισμός των, αν θέλετε, της νομισματικής πολιτικής και των υποπτικών καθηκόντων που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έπρεπε για αυτή την ενιαία πολιτική, δηλαδή για την ενιαία εποπτεία όλων των τραπεζών, να υπάρξει ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για κάθε τράπεζα. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά. Θα σας πω και για το θέμα της αναθεώρησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που σας είπα πριν. Θα σας πω κυρίως ότι αυτά τα προγράμματα σχετίζονται με τη στήριξη των νέων. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω επίσης ότι εδώ πέρα έγινε στην παράγραφο 9 του τελικού κειμένου συμπερασμάτων και κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε γρήγορα να εγκριθούν εκείνες οι διατάξεις, μέσα δηλαδή από την εναρμόνιση εθνικών πλαισίων της κάθε χώρας για την εγγύηση των καταθέσεων. Δηλαδή μπήκε μέσα από την παράγραφο 9 στην ουσία για πρώτη φορά η πρόταση εκείνη που είχε μείνει μετέωρη στον αέρα του Μόντι για εγγύηση καταθέσεων. Θα σας πω επίσης ότι
θα διαμορφωθούν τα ακριβή επιχειρησιακά κριτήρια που θα ισχύσουν για την άμεση κεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης. Δηλαδή, όχι μέσω νέων χρεών που θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα, αλλά μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όταν μέχρι την 1η-1η-13 θεσπιστεί τι? Θεσπιστεί αυτό που λέμε ο αποτελεσματικός και ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Δηλαδή, έτσι και μόνο θα δοθεί αυτή η άμεση δυνατότητα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Και θα σας πω ότι επίσης το σημείο 14 μιλάει για την ανάγκη να διερευνηθούν, προσέξτε, και άλλοι καινούργιοι μηχανισμοί συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης δημοσιονομικής ικανότητας, δηλαδή είναι δημοσιονομικό δεδομένο, με άλλα λόγια θα πρέπει να βρεθούν και άλλα λεφτά από τις χώρες μέλη, από εκείνες που προφανώς έχουν αυτή τη δυνατότητα, ώστε να υπάρξει και ένας επιπλέον μηχανισμός που θα δούμε από εκεί και πέρα σε ποιους θα πάει. Αλλά είναι νέος μηχανισμός άντλησης σπόρων. Και πέρασε χθες καθαρά και ξεκάθαρα ότι αυτό είναι κάτι το αυτόνομο, το ξεχωριστό και ανεξάρτητο από την προετοιμασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, δηλαδή για τα καινούρια χρήματα τα οποία θα πάρουμε από το 14 μέχρι το 20, το καινούριο επτάετες πλαίσιο. Πέραν εκείνων που πρόκειται να πάρουμε, δημιουργεί τη δυνατότητα αυτή η Ευρώπη για πρώτη φορά να έχει και έναν άλλον μηχανισμό με τον οποίο θα μπορέσει να αρδεύσει άλλες πιθανές ανάγκες των χωρών μελών. Επομένως, θέλω να πω ότι μαζί με το γεγονός ότι η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή είναι τα μόνιμα μεγάλα ζητούμενα τα οποία υπάρχουν εδώ πέρα στην οικονομική πολιτική της Ευρώπης, μπήκανε μπροστά και δεν σας κρύβω, μέσα από διαδικασίες οι οποίες χθες το βράδυ για να καταλήξουμε να τελειώσουμε 4 το πρωί, καταλαβαίνετε ότι ταλαιπώρησαν πολύ κόσμο. Και η ακριβής λέξη που πρέπει να μπει και τα λοιπά έπαιξε το ρόλο της. Αλλά βγήκε αυτό, το οποίο αποτελεί το κεντρικό προσανατολισμό για τις τελικές αποφάσεις που δεν θα πάρθουν του χρόνου, θα πάρθουν μέχρι το τέλος του έτους. Και είμαστε ήδη Οκτώβριο. Τους ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά αυτό το νέο όχημα ανάπτυξης που λέγεται κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Θέλω τέλος να σας πω κάτι ακόμα. Έγινε σήμερα μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την Κίνα. Θα σας πω κάτι για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Όλες οι χώρες και κάθε μία ξεχωριστά είμαστε πολύ μικροί μπροστά στην Κίνα από πλευράς μεγέθους. Και να το παρουσιάσω ως εξής. Όπως είπε κάποιος σήμερα, η Αγγλία χρειάστηκε 150 χρόνια για να διπλασιάσει το ΑΕΠ της. Η Αμερική χρειάστηκε 50 χρόνια για να διπλασιάσει το ΑΕΠ της. Η Κίνα χρειάστηκε 15. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η στρατηγική συμμαχία που έχει η Ευρώπη με την Κίνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι περίπου το 20-25% των εξαγωγών της Ευρώπης ήδη πηγαίνει προς τα εκεί. Πριν από μερικά χρόνια με την Κίνα δεν υπήρχε καμία εμπορική συναλλαγή. Σήμερα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός συνομιλητής, να το πω έτσι, της Ευρώπης. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει μια πρωτοβουλία της Ευρώπης για περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων με το γίγαντα αυτό της παγκόσμιας οικονομίας. Το βάζω και αυτό στο πλαίσιο της ερώτησής σας που πήρε πολλή ώρα να απαντήσω, αλλά ήθελα αυτά να τα πω, για ανάπτυξη, γιατί θεωρώ ότι η Κίνα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε όταν κάνουμε οικονομική ανάλυση για το αύριο. Ήδη πρέπει να ξέρετε ότι προς την Κίνα τον τελευταίο χρόνο οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν, πόσο νομίζετε?
60%. Επομένως είναι πολύ σήμαντη αυτή η εξέλιξη και είναι κάτι το οποίο πρέπει πάντοτε στενά να το παρακολουθεί το οικονομικό μας επιτελείο. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση από την από Dow Jones και Wall Street Journal, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Πρόεδρε, ο Κώστας Πάρης είμαι από την Wall Street Journal. Εδώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο DSA. Στην σύνοδο του IMF στο Τόκιο, την οποία καλύψαμε, όντως αναφέρθηκε ότι, όπως μας είπατε εσείς, ότι κάποια αλλαγή στην ανάπτυξη θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Αλλά μας επισημάνθηκε σχεδόν δημόσια ότι λόγω των καινούριων χρημάτων που έχουν έρθει από το IMF και όλα αυτά είναι από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα να δουν αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στην Ευρώπη και ένα μέρος στην Ελλάδα. Το τεχνικό κλιμάκιο, το technical department του IMF θα επιμείνει σε πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τη βιωσιμότητα χρέους. Μας είπαν μάλιστα, πάλι σχεδόν ανοιχτά, ότι αυτό το ποσό μπορεί να είναι περίπου 30 με 50 δις. Κάποια αλλαγή, κάποιο muffling with the numbers, όπως είπανε, δεν θα μπορούσε να κάνει το ελληνικό χρέος δημόσιο βιώσιμο. Θα μπορούσατε να μου σχολιάσετε τι σκέφτονται οι εταίροι μας, τι σας λένε. Δεν θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω τίποτα, κύριε Παριαλό, γι' αυτό. Να σας πω μόνο ότι η πολιτική είναι μία έναη. Ένας ένας διάλογος, η οικονομική διπλωματία είναι ίσως ο πιο ρεαλιστικός διάλογος. Και επομένως όταν κανείς βάζει ορισμένες προϋποθέσεις ή κριτήρια, πρέπει να κοιτάει και τη γενικότερη εικόνα. Και κατά την άποψή μου, πολιτικά μιλάω, η γενικότερη εικόνα η οποία χθες επισφραγίστηκε και με αυτή τη δήλωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει ότι η Ελλάδα θα είναι μια χώρα η οποία θα παραμείνει στο ευρώ. Αυτή την ψυχολογία είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε και θέλω να πιστεύω ότι και οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι μας βοηθούν, και η Ευρώπη, στην οποία ανήκουμε, θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Να είστε σίγουρος. Και μια τελευταία ερώτηση, ο κύριος Πιταράς από τον Αλφα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μας περιγράψετε τώρα ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων ενεργειών για όλα όσα έχουμε να περιμένουμε. Τώρα φαντάζομαι ότι με όλα αυτά τα πράγματα κάπως μπαίνουν τα πράγματα σε ένα αυλάκι, δηλαδή κάπως δρομολογούνται. Πλέον αυτή η διαδικασία σας λύνει τα χέρια για να προχωρήσετε και σε άλλες κινήσεις, πιο πολιτικές που αφορούν την κυβέρνησή σας. Εννοώ δηλαδή να κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις του κυβερνητικού σας σχήμα. Φαντάζομαι έχετε σημειώσει ίσως κάποιες αριθμίες ή κάποια κενά ή οτιδήποτε άλλο που νομίζετε ότι δεν πάει έτσι πιο καλά και πιο γρήγορα. Και επειδή αναφερθήκατε και πολλές φορές δημόσια και ευχαριστήσατε και τους άλλους δύο κυβερνητικούς εταίρους, αν πέρα από τις ευχαριστίες σκοπεύετε στο διάστημα αυτό που θα ακολουθήσει να τους ζητήσετε να συμμετάσχουν πιο ενεργά και με πιο έτσι, κεντρικά τους στελέχη. Κοντεύετε να φτιάξετε κυβέρνηση έτσι. Κοντεύετε να φτιάξετε κυβέρνηση, έτσι που το ρωτήσατε. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Πρώτα, όταν είμαι στο εξωτερικό, δεν θέλω να μιλάω για εσωτερικά ζητήματα. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή το σύνολο των δυνάμεων των ευρωπαϊκών στην Ελλάδα, εντός εκτός κυβέρνησης, εντός εκτός Νέας Δημοκρατίας ή Πασόκ ή Δημάρ κτλ., οι πάντες, κατά την άποψή μου, προσδοκούν τα ωφέλη από αυτήν την τελική συμφωνία που θα πετύχουμε με την Τρόικα. Πρέπει να την πετύχουμε. Κατά την άποψή μου είμαι αισιόδοξος ότι θα την πετύχουμε για το καλό του τόπου. Και αυτό αποτελεί το κεντρικό άξονα και το μόνο θέμα το οποίο σκέφτομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχω την πολυτέλεια να πάει ο νους μου σε δευτεροβάθμιες εξώσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργούν πικάντικες πολιτικές παρενέργειες. Αλλά μένα τώρα δεν με ενδιαφέρουν. Μένα με ενδιαφέρει η ουσία. Όταν έρθει η στιγμή, όταν πρέπει, όταν αποφαστεί, θα κάνουμε τις κινήσεις που κάνει κάθε κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί πάντοτε να είναι καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Και ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα, ασφαλώς υπάρχουν κενά. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε όταν μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αλλά θέλω να σας πω ότι σε κάθε κυβέρνηση υπάρχουν προβλήματα, σε κάθε κυβέρνηση υπάρχουν κενά και δεν περιμένουμε με έναν σχηματισμό να λυθούν όλα τα προβλήματα και τα κενά τα οποία υπάρχουν. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να κάνουμε τη δουλειά μας, να πετύχουμε αυτό τον πρώτο στόχο που έχουμε μπροστά μας. Θα τον πετύχουμε και από εκεί πέρα, όταν μου ξαναβάλλετε την ερώτηση, θα το έχω σκεφτεί καλύτερα, να είστε σίγουροι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε.